τη συμμετοχή σχεδόν 1.000 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου στους χώρους του Golf Privé στη Γλυφάδα η ετήσια λαμπερή εκδήλωση του εταιρικού παραγωγικού δικτύου της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είμαστε ένα, διαβεβαίωσαν οι συνεργάτες της εταιρείας και δεσμεύτηκαν για νέες επιτυχίες την επόμενη χρονιά. Καλωσορίσαμε στην βραδιά βραβεύσεων 2023 της Εθνικής Ασφαλιστικής, της πρώτης ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Είμαστε ένα αυτή τη στιγμή. Για πάμε δυνατά. Και η Εθνική πώς βρίσκει τη θέση της στο νέο σύμπαν των αλλαγών, τις νέες ανάγκες των ανθρώπων και στην τεχνολογική πρόοδο. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός, η ευθύνη, η αποστολή. Ποιος θα μου λύσει αυτή την απορία. Θα σας πω ποιος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής, ο κύριος Ρόμπερτ Γκόσι. Καλησπέρα σας. Θα σας οδηγήσω εδώ. Ζέτα, σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί είναι η ερώτηση η πιο σημαντική της βραδιάς, νομίζω. Αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή βραδιά. Μία βραδιά που είναι αφιερωμένη σε εσάς. Σε εσάς που έχετε την αποστολή ευθύνης να βρίσκεστε πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους μας. Σε όποιες συνθήκες να παράγετε και να δημιουργείτε με την καρδιά σας πάντα δοσμένη στην Εθνική Ασφαλιστική. Είστε εσείς που, ό,τι και αν γίνει και να βρέξει και να χιονίσει, όπως λέμε, είστε πάντα εδώ. Και αυτό το γνωρίζω προσωπικά. Για να σας πω την αλήθεια, είναι αυτό που ακούω συνεχώς από την ώρα που εγκαταστάθηκα με την οικογένειά μου στην Αθήνα. Ήμουνα πραγματικά εντυπωσιασμένος από αυτό που ακούω. Το ακούω συνέχεια από όλους που συναντώ και που γνωρίζω. Όλοι έχουν μία ιστορία να πούν για την Εθνική και μία εμπειρία μαζί της. Ένα πράγμα ήταν κοινό από όλους, ότι η Εθνική είναι πάντα δίπλα τους, πάντα εδώ. Ότι οι άνθρωποι της, εσείς δηλαδή, όλοι βρίσκεστε πάντα δίπλα. Πάντα προσπαθώντας να βρείτε μία λύση, να βρείτε τη λύση. Τη διαφορά στο αποτέλεσμα την κάνει πάντα ο άνθρωπος και το έχω πει ήδη πολλές φορές, αλλά θα το ξαναλέω συνεχώς. Ο άνθρωπος είναι στο κέντρο της στρατηγικής μας και θα είναι πάντα στο κέντρο της στρατηγικής μας. Η συνεννόηση προσωπικά μαζί με τον πελάτη είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Χάρη σε εσάς είμαστε όλοι εδώ μαζί. Και ο σκοπός μας ως ασφαλιστική εταιρεία είναι απλός και πρέπει να είναι απλός και πολύτιμος. Δεν μιλάμε για ασφάλιστρα, δεν μιλάμε για τεχνικά των προϊόντων, μιλάμε για ανθρώπους. Μιλάμε για εύκολη ζωή και απλή ζωή, μιλάμε για ησυχία, μιλάμε για λύσεις και όχι προϊόντα. Όλα αυτά είναι στη βάση του σκοπού μας. Αγαπητοί φίλοι, τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους,
τους δένει μια κοινή επιθυμία, η επιθυμία για καλύτερη ζωή. Και εμείς μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Είναι μια επιθυμία που ξεπερνά τα σύνορα των χωρών. Αυτή η επιθυμία, να ξέρετε, είναι που βάζει κάθε φορά τη σπίθα για την πρόοδο των ανθρώπων. Αυτός είναι ο σκοπός που δένει όλους εμάς σήμερα εδώ. Και αυτός είναι ο σκοπός που διατρέχει την ιστορία αυτής της εταιρείας. Πάνω από 130 χρόνια. Έχουμε τον άνθρωπο στο κέντρο της ύπαρξής μας. Και για τον άνθρωπο δημιουργούμε λύσεις για τα προβλήματά του. Αν το κάνουμε σωστά αυτό, θα πετύχουμε όλους τους στόχους. Δεν χτίζουμε απλά προϊόντα. Δημιουργούμε λύσεις. Λύσεις που θα είναι απλές, εύκολες. Και πρέπει εύκολα να αποζημιώνουμε. Πρέπει εύκολα να μπορούν οι ασφαλισμένοι μας να επικοινωνούν μαζί μας. Εκεί η τεχνολογία θα μας βοηθήσει. Πρέπει εύκολα να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και στον κόσμο που αλλάζει. Πρέπει εύκολα να δίνουμε λύσεις. Μπορεί να μην ξέρουμε πώς θα είναι το μέλλον, όμως θα το χτίσουμε μαζί, θα χτίσουμε πράγματα που δεν φαντάζεται κανείς. Ο σκοπός μας είναι η πηξίδα μας για το μέλλον. Μόνο με αυτόν θα είμαστε πάντα η καλύτερη εταιρεία και στον κόσμο του αύριο. Πώς θα πετύχουμε το σκοπό μας? Θα στηριχτούμε σε αρχές, τις αρχές που πάντα μας καθοδηγούν. Οι αρχές είναι τα θεμέλια της ύπαρξής μας, της ταυτότητάς μας. Χωρίς αξίες δεν πετυχαίνουμε. Χωρίς τις καθαρές και τις ισχυρές αξίες που έκτισαν την ιστορία, τη δύναμή μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Επιτρέψτε μου να τις επαναλάβω για να υπογραμμίσω πόσο σημαντικές είναι. Πρώτα ο άνθρωπος, το είπα ήδη και θα το ξαναλέω συνεχώς. Παρέχουμε φροντίδα για να ζουν καλύτερα οι άνθρωποι. Αυτό είναι η δουλειά μας. Από αυτούς ξεκινάμε και σε εκείνους καταλήγουμε. Να πρωτοπορούμε. Να πρωτοπορούμε να βλέπουμε μπροστά, να είμαστε ανήσυχοι, με πνεύμα που αναζητά διαρκώς, που ψάχνουμε καινούρια πράγματα, που είμαστε μπροστά στην αγορά. Ακεραιότητα και αξιοπιστία. Γνωρίζουμε καλά από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Έχουμε βρεθεί δίπλα στον άνθρωπο και έχουμε στηρίξει τους Έλληνες σε κάθε τους προσπάθεια. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Με ακεραιότητα και αξιοπιστία. Αυτή είναι πολύτιμη θησαυρή στο DNA μας. Συνεργασία. Είμαστε ένα. Είναι γραμμένο εδώ. Οι στόχοι είναι κοινοί για όλους μας. Είμαστε μια ομάδα και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και το βλέπουμε πάντα και το βλέπουμε και τώρα. Και το φωνάζουμε δυνατά γιατί ξέρουμε καλά ότι η ομαδική δουλειά, η συνεργασία, η ανοιχτή επικοινωνία, η παθιασμένη συμμετοχή, η διαφορετικότητα και στις απόψεις αλλά και στα ταλέντα, όλα αυτά μαζί αποτελούν την εθνική που μας κάνει πραγματικά περήφανη. Η απλότητα, το είπα, εύκολες λύσεις, απλές λύσεις. Άφησα για το τέλος αυτό το απαραίτητο συστατικό για το μέλλον. Να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των πελατών απλά και εύκολα. Στην Εθνική Ασφαλιστική θέλουμε να είμαστε ευέλικτοι και απλοί. Για το λόγο αυτό αναζητούμε λύσεις και διαδικασίες που να δουλεύουν για εμάς και όχι εμείς για αυτές. Φίλες και φίλοι, αυτές είναι οι 5 αρχές που καθορίζουν την ομάδα μας. Ελπίζω να το είπα όσο δυνατά το νιώθω. Η πίστη μας σε αυτές τις αρχές θα είναι πάντα ο οδηγός μας προς την επιτυχία. Αγαπητοί συνεργάτες, σήμερα είναι βραδιά βραβεύσεων. Για τους συνεργάτες που σε λίγο θα ανεβούν εδώ, σε αυτή τη σκηνή, κάθε βραβείο έχει μέσα του τις αξίες για τις οποίες σας μίλησα τώρα και τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουμε. Στο κλείσιμο αυτής της σπουδαίας βραδιάς, ας συγκρατήσουμε όλοι το κεντρικό μήνυμα που μας συνοδεύει σήμερα. Είμαστε ένα. Είμαστε ένα και αυτή η ενότητα είναι η πηγή της δύναμής μας. Σας ευχαριστώ για τις επιτυχίες, για όλα όσα μαζί, όλη η περήφανη ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουμε πετύχει. Κάθε σημερινό βραβείο είναι μία σημαία.
είναι η σημαία του σκοπού μας. Σας προσκαλώ σε αυτό το νέο ταξίδι κορυφής και σας ευχαριστώ. Εγώ δεν γνωρίστηκα με εσάς με τον καλό τρόπο. Γνωρίστηκα όταν μου είχαν στείλει καμιά εκατοστή άνθρωποι μήνυμα ότι δεν μας ασφαλίζουν τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Έχω μια κόρη εγώ στο φάσμα του αυτισμού. Πολλοί το ξέρετε, πολλοί θα το μάθετε σήμερα. Και κάποια στιγμή μου ήρθε ένα πολύ βαρύ μήνυμα, αλλά δεν ήταν από δικό σας ασφαλιστή ευτυχώς. Οπότε το νόημα είναι να σας πω και να προσέχουμε λίγο πώς μιλάμε. Μου ήρθε ένα πολύ σοβαρό μήνυμα από μια κυρία που τη έχω εμπιστοσύνη ότι έλεγε αλήθεια και μου έδειξε αυτούς το μήνυμα. Που είχε ζητήσει μια ασφάλιση και της είπε ο ασφαλιστής: δεν ασφαλίζουμε τα παιδιά σας γιατί αυτοκτονούν και αυτοτραυματίζονται. Εκεί λοιπόν εγώ έχω σηκώσει αυτό το θέμα δημιουργικά, τα πήρα λίγο κρανίο και το ανέβασα ανώνυμα πάνω. Τότε κάνατε ένα δεύτερο λάθος πολύ. Όχι εδώ, το έκανε και ένας εδώ που το παραδέχτηκε πριν. Μπήκατε και σχολιάζατε με άστοχα πράγματα. Να θυμάστε, όπως είπε και ο Ρόμπερτ πριν, το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος. Οπότε τι λέγατε μερικοί από εσάς? Μα Δημήτρη, εμείς ούτε το ξύλινο σπίτι στο δάσος ασφαλίζουμε. Παιδιά, δεν συγκρίνουμε ποτέ τα τούβλα με τον άνθρωπο. Ακόμα και αν ισχύει στην αριθμητική σας το risk, στα underwriting, πώς τα λένε όλα αυτά, δεν τα ξέρω, δεν το συγκρίνουμε ποτέ. Για να φτάσω στο παρασύνθημα, γιατί δεν έχω περιορίσει το χρόνο, εμείς έχουμε λοιπόν μια κορούλα στο φάσμα του αυτισμού, η οποία δέχτηκε πάρα πολλές άσχημες συμπεριφορές. Πολλή απόρριψη, σχολεία που δεν μας θέλανε, άνθρωποι που την κοροϊδεύανε. Γιατί όταν ακούει ο κόσμος αναπηρία, πάει το νου του μόνο στα μαξίδια, λανθασμένα. Εδώ θα σας δώσω ένα αριθμό που θα σας αφορά στο μέλλον. Να, μέχρι και μπεγκαλικά, ευχαριστώ. Ρίχνω μπεγκαλικά για μένα. Είναι 180.000 οικογένειες. Γιατί βάζουμε οικογένειες για κάθε θέμα, μιας και μετράει τους αριθμούς? Γιατί ο μέσος όρος ελληνικής οικογένειας είναι 3,4 άτομα. Οπότε, αν δεν προσέξετε το παιδί μου, θα χάσετε από πελάτες, από ψηφοφόρους, οτιδήποτε. Εμένα, τη γυναίκα μου και αν είχαμε αδερφάκι και το αδερφάκι. Οπότε είμαστε προσεκτικοί. Είπα στη γυναίκα μου λοιπόν σε κάποια στιγμή, όταν ήταν πάρα πολλές οι απορριπτικές συμπεριφορές, Έλια, εγώ έμαθα από το μπάσκετ ότι μόνο αν προχωράμε σαν ένα και ομαδικά θα τα καταφέρουμε και πρέπει να πάρουμε την κοινωνία μαζί μας. Και διαφωνούσε, γιατί είναι ευαίσθητα δεδομένα αυτά να πούμε για το παιδί του στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα, όταν ανέδειξε στον κύριο Χριστίδη και στον κύριο Δασκαλούπουλο, να θυμάμαι καλά το θέμα, του είπα: εμείς ασφαλιζόμαστε στην Εθνική πολλά χρόνια πριν μάθουμε ή πριν αποδεχτούμε σαν γονείς ότι έχουμε παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Αφού το αποδεχτήκαμε, είναι λίγο υποκριτικό να μας ασφαλίζετε. Αν σας το κρύβουμε, περνάμε κάτω από το ραντάρ. Δεν είναι ότι σας κλείβουμε ότι έχουμε σπλήνα ή σηκώτη ή κάτι το άλλο, δεν το καταλαβαίνει κανένας σας, να είστε σίγουροι. Δεν ξέρω τι γράφει, πώς θα το περάσω ο αυτισμός, η διάκριση της αναπτυξής διαταραχής κτλ. Λοιπόν, οπότε είχαμε αυτή τη διαφωνία και μου στείλατε πάρα πολύ μήνυμα, πάρα πολλοί ασφαλιστές από διάφορες εταιρείες. Δημήτρη, έλα εδώ, θα σε βοηθήσω. Εγώ τα κλασικά. Είναι δουλειά σας, κατανοητό. Εγώ, επειδή έχω μάθει από το μπάσκετ λίγο να έχω τακτική εκτός από στόχο, περίμενα να έρθει κάποιος από ψηλά. Και ευχαριστούσα, αλλά δεν εμφανιζόμουν. Μέχρι που χάρηκε σε ένα τμήμα του ΕΓΑΛΟ, να είμαι ειλικρινής, του διευθυντή και έναν τέτοιο, πήγαμε στη διεύθυνση και το συζητήσαμε το θέμα. Και ευχαριστώ πολύ που είχα τα ανοιχτά αυτιά και βελτιώθηκε. Και είμαι σίγουρος ότι θα βελτιώνεται όσο προχωράει ο καιρός. Και αυτό, κυρίως σε αυτό, είστε οι πρώτοι ασφαλιστικοί που το κάνει. Και είστε οι καλύτεροι, αλλά μην επαναπαύεστε ποτέ σε αυτό. Μας είχε πει μια φορά ο Παναγιώτης Γιαννάκης: όταν εσείς επαναπαύεστε στη δάφνη σας, κάποιος που δεν τον ξέρετε σήμερα δουλεύει και θα σας ξεπεράσει.
Κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Εθνικής Ασφαλιστικής, κύριος Αντώνης Χριστίδης. Θα κάνω τρία πράγματα. Ένα κομμάτι θέλω να πω ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους. Θα επανέλθω σε αυτό. Το δεύτερο, θέλω να πω λίγο κάποια πράγματα που κάναμε φέτος, δηλαδή από πέρυσι το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα που είμαστε εδώ. Και το τρίτο, αν μου επιτρέψει ο χρόνος, δεν έχω πατήσει και το αυτό, είναι να πω γιατί είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον και γιατί θα πάμε όλο και καλύτερα. Υπάρχει μια βασική ουσία που δεν έχει να κάνει αν θα κάνουμε τεχνολογία αυτά, υπάρχει κάτι άλλο που έχουμε εμείς εδώ πέρα, που είναι η βάση για ποιο λόγο θα πάμε μπροστά όλο και καλύτερα. Okay. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ενδιαφέρον. Όλο το χρόνο προφανώς πάω σε βραβεία, δίνουμε βραβεία εδώ, σε επιθεωρήσεις, σε γραφεία. Εσείς σαν ασφαλιστές έχετε πολλές ευκαιρίες να επιβραβευτείτε και να νιώσετε ωραία για τη δουλειά που κάνετε. Όμως υπάρχουν οι άνθρωποι στη Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων και Μάρκετινγκ που είμαστε εμείς, που είναι εκεί, υποστηρίζουν όλη μέρα, προσπαθούν, τρέχουν, πλακώνονται, τους μιλάτε καμιά φορά περίεργα, σας μιλάνε αυτοί καμιά φορά περίεργα, μιλάνε με τους κλάδους, είναι όλη μέρα εκεί. Και ποτέ δεν έχουν ποτέ κάποιο βραβείο. Τώρα, η Γενική Διεύθυνση έχει πάνω από 50-60 άτομα. Άρα είναι πολλοί κόσμος, δεν μπορούν από τους όλους να σηκωθούν σήμερα. Επειδή είναι όμως του agency εδώ το event, θα ήθελα η Ντέμι που είναι εδώ μπροστά. Ντέμι, σήκω λίγο ρε Ντέμι. Είναι ο Νίκος κάπου εκεί πίσω, από ό,τι έχω καταλάβει. Ο Λάζαρος και ο Βαγγέλης είναι από εκεί κάπου. Να δω, αυτό ένα χειροκρότημα θα τους δώσουμε, γιατί πολεμάνε όλη μέρα. Έτσι. Είναι και οι άλλες ομάδες, τώρα δεν μπορώ να τους πω όλους, είναι πολλοί κόσμος. Άρα θα να ευχαριστήσω, γιατί εδώ έχουμε, θα πω και κάποια νούμερα, έχουμε πετύχει κάποια φοβερά αποτελέσματα σαν ομάδα και η ενέργεια που παίρνουμε εμείς από το δίκτυο και το δίκτυο από εμάς νομίζω λειτουργεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτοί οι άνθρωποι ποτέ δεν ήταν κάποιο που πάρει ένα βραβείο, ρε παιδί μου, να σου δώσω και σένα. Μπορεί να δώσουμε βραβείο, θα το σκεφτούμε αυτό. Φέτος, από την πρώτη στιγμή πέρυσι, αν θυμάσαι, σας έλεγα ότι εγώ πιστεύω βαθιά στην ανοιχτή επικοινωνία. Δηλαδή, όσο πιο πολύ επικοινωνεί η εταιρεία με το δίκτυο και μιλάμε ανοιχτά, τόσο πιο καλά πηγαίνουμε. Το θυμάστε που το έλεγα, ότι η επικοινωνία, όταν είναι δύο άνθρωποι συνέτεροι, δύο κομμάτια συνέτεροι, πρέπει να μπορούν να μιλάνε ανοιχτά. Και να έχουν συστηματική επαφή, να έχουν πολλή επαφή, να έχουν ποιοτική επαφή, να μιλάνε επί της ουσίας, όχι επί των τύπων. Και αυτό το πράγμα, καμιά φορά μπορεί να δημιουργεί εντάσεις, καμιά φορά μπορεί, αλλά συνολικά αποκλείεται να χάσεις. Άρα από πέρυσι έχουμε πλέον αυτά που είχαμε πει τότε, ότι πλέον κάθε μήνα με όλους τους συντονιστές του δικτύου, στο διευθυντικό επίπεδο, έχουμε μια δομημένη επαφή. Είναι σημαντικό. Δεν είναι κάθε τηλέφωνο σημαντικό από μόνο του, αλλά ότι υπάρχει αυτό το φόρουμ είναι σημαντικό. Έχουμε επενδύσει σιγά σιγά στην εκπαίδευση. Κάναμε το πρώτο πρόγραμμα για το καλωσόρισμα νέων συνεργατών, που δεν υπήρχε πριν ποτέ. Θα το ξανακάνουμε αυτό το Νοέμβριο τώρα. Θα κάνουμε άλλο ένα. Δηλαδή θα έχουν περάσει 90 άνθρωποι καινούργοι από ένα πρόγραμμα που θεωρώ έχετε ακούσει, πήγε αρκετά καλά και δημιουργεί μια δυναμική σε αυτούς τους ανθρώπους διαφορετική από τι θα ήταν αλλιώς. Να έρθει κάποιος και να μπει απλά σε ένα γραφείο. Δηλαδή η συνεργασία των γραφείων μας με την εταιρεία να είναι ουσιαστική. Να λέμε ότι δουλεύεις για το Δίκτυο της Εθνικής Ασφαλιστικής και πραγματικά και τα γραφεία του δικτύου και η εταιρεία να είναι παρόντες εκεί. Θα σας δώσω ένα στατιστικό. Κοιτάγαμε λίγο τους ανθρώπους που περάσαν το πρόγραμμα τον Ιούνιο που το κάναμε. Δεν ξέρω, ο Γεράσιμος ο Μπόγρης κάπου κάθεται εδώ, ο οποίος όλη μέρα κάθεται και δίπλα μου, οπότε λέμε να του κάνω ερωτήσεις. Και είδαμε ότι κατά μέσο όρο είναι λίγα τα νούμερα, αλλά οι άνθρωποι που περάσανε αυτό το πρόγραμμα, η παραγωγή τους, που είναι ένα νούμερο μόνο, δεν είναι ουσία, μετά το πρόγραμμα ανέβηκε περίπου, όχι σε όλους, λέω ένα μέσο όρο τώρα, μην το πάρουμε επί της μετρητής, 20%. Είναι πολύ μικρά τα νούμερα ακόμα, δεν έχει σημασία, μπορεί να μην ευοδοθεί αυτό. Δεν έχει σημασία να ευοδοθεί, εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι η Εθνική Ασφαλιστική έχει μια πολύ δυνατή ιστορία να πει και ήταν κρίμα ότι τόσα χρόνια άνθρωποι ερχόντουσαν στο δίκτυο και ποτέ δεν καταλαβαίναν τι είναι το μεγάλο αυτό πράγμα το οποίο υπηρετούν, έτσι, και το σκοπό που εκπληρώνουν. Άρα το Νοέμβριο θα κάνουμε το δεύτερο πρόγραμμα, άρα θα περάσουν 90 συνάδελφοί μας από αυτό. Και επειδή πήρα έτσι πολλά μηνύματα από συναδέλφους που είχαν έρθει λίγο πριν, δεν ήταν εντελώς καινούργιοι, και μου λέγανε ρε Αντώνη, εμείς ήρθαμε το 20, το 21, ξέρω γιατί μόνο οι καινούργοι, θέλω και εγώ να το δω αυτό. Είπαμε ότι αυτό το επόμενο πρόγραμμα θα το ανοίξουμε και σε ανθρώπους πιο πίσω. Και σιγά σιγά θα το περάσουμε και όλοι αυτό, δεν υπάρχει.
Το άλλο που θα κάνουμε είναι ότι θα κάνουμε και ένα καινούργιο πρόγραμμα για ομαδάρχες. Άρα η ιστορία είναι ότι όπως προχωράμε θα φτιάξουμε ένα ολόκληρο curriculum, να το πω έτσι, με πολύ ιδιαίτερου τύπου εκπαίδευση, που θα συνδέεται με την εξέλιξη των ανθρώπων και με την εθνική και δεν θα το παρέχει κανένας άλλος στην αγορά. Το τρίτο που θα πω γρήγορα είναι τα rally πωλήσεων που έχουμε από πέρυσι, έχουμε ήδη κάνει δύο. Η ουσία του rally δεν είναι τόσο πολύ πάμε να πουλήσουμε. Δεν είναι αυτό, ενώ φαίνεται αυτό, δεν είναι αυτό. Η ουσία του rally είναι πάμε να δημιουργήσουμε μια κινητικότητα στην ομάδα μας, ας πάμε να ακουμπήσουμε λίγο κάποια προϊόντα που μπορεί να μην ακουμπάγαμε πριν, ας πούμε με την κατοικία τώρα και το εθνική επιχείρηση, βλέπαμε πόσοι πουλάγανε πριν κατοικία, τώρα πουλήσανε 10 φορές παραπάνω. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα νούμερο, η νέα καθαρή παραγωγή που κάναμε στο ράλι, δεν θέλω να σας μπλέκω με νούμερα, αλλά ξέρετε από τα γραφεία που έρχομαι και συζητάμε ότι χωρίς νούμερα είναι απλά λόγια, έτσι. Η νέα καθαρή παραγωγή που κάναμε στο ράλι σε 3 μήνες, ισούται με όλη τη νέα καθαρή που κάναμε πέρυσι σε ένα χρόνο. Να πω ότι το χαρτοφυλάκιο, όχι νέα παραγωγή τώρα που βγάζω, αν δούμε το χαρτοφυλάκιο πυρός του δικτύου μας, εμείς εδώ, αυτή τη στιγμή αυξάνεται σε σχέση με πέρυσι τη μέρα που κάναμε το συνέδριο, 22%. Είναι τρελά τα νούμερα, έτσι. Τα νούμερα είναι, άμα λέγαμε να τα σχεδιάσουμε, είναι φοβερά τα νούμερα. Και δεν το λέω για το νούμερο, είναι το αποτέλεσμα που φέρνει η συλλογική προσπάθεια. Όταν δουλεύουμε σαν ένα και όλοι δουλεύουμε μαζί, 1/4 παραπάνω χαρτοφυλάκιο σε ένα χρόνο. Και είναι μόνο η αρχή. Να πω άλλο ένα νούμερο που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 21% πάνω στο κομμάτι στελέχωση νέων συνεργατών. Για τα τελευταία 3 χρόνια το δίκτυο στελέχωνε όλο και λιγότερο. Ήταν και ο COVID, βέβαια, δεν λέω ότι είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή φέτος έχουμε στελεχώσει, είμαστε 80 νέοι συνεργάτες που είναι κοντά μας. Πέρυσι είχαμε 65. Άρα θα πω μια μικρή ιστορία. Γιατί πιστεύω ότι θα πάμε μπροστά και θα πάμε όλο και καλύτερα. Και έχουμε ξεκινήσει μια δυναμική που νομίζω αυτή τη στιγμή είναι πολύ πάνω από εκεί που πάει η αγορά. Και κινούμαστε έτσι και κερδίζουμε συστηματικά εδώ και ένα χρόνο. Και πριν, αλλά τώρα πριν έχουμε μπει με αυτοπεποίθηση να το κάνουμε. Και υπάρχει ένας λόγος, πιστεύω, που θα μας συνεχίσει να το κάνουμε αυτό. Ο λόγος είναι, είχα διαβάσει ένα βιβλίο πριν λίγα χρόνια, το Sapiens, το έχετε διαβάσει. Ο Σπύρος το έχει διαβάσει σίγουρα, μπράβο. Πόσοι έχουν διαβάσει το Sapiens, για σηκώστε το χέρι. Εδώ το έχουν διαβάσει. Ωραία, προτείνω σε όλους να το διαβάσετε, είναι φοβερό βιβλίο. Είναι η ιστορία του ανθρώπινου είδους, του Homo Sapiens, όχι της Ελλάδας, της Βραζιλίας, της Νικαράγουας, του ανθρώπινου είδους. Και μέσα εκεί έχει μια ιστορία που λέει γιατί εμείς σαν άνθρωποι κυριαρχήσαμε πάνω στον πλανήτη. Θα το φέρω στην εθνική αυτό, περιμένετε λίγο, δεν θα κυριαρχήσουμε σε όλο τον κόσμο, αλλά... Και λέει, πριν 40.000 χρόνια, εμείς σαν ανθρώπινο είδος, είχαμε τον ίδιο αντίκτυπο στον πλανήτη όπως είχαν οι πεταλούδες. Ήταν οι πεταλούδες που πετάγανε εκεί, εμείς εκεί το ίδιο. Μετά από 40.000 χρόνια, τώρα εμείς ορίζουμε τι γίνεται, έτσι. Και λέει τέλος πάντων μια ωραία ιστορία, διαβάστε το, και λέει, η βασική διαφορά εμάς από όλα τα άλλα είδη είναι ότι έχουμε την ικανότητα να λέμε ιστορίες και μέσα από τις ιστορίες που λέμε και τους μύθους που πλάθουμε να συστηζόμαστε, πώς είναι, να ευθυγραμμιζόμαστε πίσω από στόχους και να τους πετυχαίνουμε. Έτσι. Λέει λοιπόν, για να φέρω απλό παράδειγμα, αν βάλεις ένα χιμπατζί και έναν άνθρωπο να παλέψουνε, ποιος θα κερδίσει? Ο χιμπατζής μάλλον. Αν βάλεις 10 χιμπατζίδες και 10 ανθρώπους, ποιο θα κερδίσει, μάλλον οι χιμπατζίδες. Αν βάλεις όμως, λέει, 1.000 ή 10.000 ανθρώπους και 10.000 χιμπατζίδες, τότε αρχίζει η πλάστικα να δουλεύει υπέρ μας. Γιατί εμείς έχουμε την ικανότητα να συντονιστούμε και δεν έχει σημασία η ατομική ικανότητα, έχει σημασία η συλλογική κινητικότητα που δημιουργούμε. Και εκεί πλέον τους καταπελώνουμε και τους τρώμε. Άρα, λέει, η δημιουργία δυνατών ιστοριών είναι η βάση της ανάπτυξης και της προόδου. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα, ό,τι το λέμε εθνικό ή εθνική, είναι κάτι σημαντικό για μας. Έτσι. Δεν το έχει κανένας αυτό. Άρα εμείς έχουμε την πιο δυνατή ιστορία που μας ενώνει και να πάμε πολύ πιο μπροστά από εκεί που είμαστε. Γιατί κανείς άλλος δεν έχει αυτό που έχουμε εμείς. Αυτή την ιστορία που μας ενώνει όλους εδώ, σαν να είμαστε ένα.
για να βελτιώσουμε τις ιατρικές υπηρεσίες προς τους νεαρούς ασθενείς, προχωράμε στην προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, ενδοσκοπικού εξοπλισμού. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι με την δωρεά αυτή θα βοηθήσουμε σημαντικά το νοσοκομείο σε επίπεδο πρόληψης και παροχής καλύτερων λύσεων για τα παιδιά. Όμως, πιο κατάλληλη από εμένα για να σας δώσει, για να μας δώσει μία εικόνα του έργου που επιτελείται στο νοσοκομείο είναι η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και την παρακαλώ να έρθει στη σκηνή. Κυρία Παπαδοπούλου, σας παρακαλώ, έλα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γκοσί, ευχαριστώ την Εθνική Ασφαλιστική για την πρόσκληση να είμαι σήμερα μαζί σας. Οφείλω να πω ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι ενώπιον μη ιατρικού κοινού. Ωστόσο, ο λόγος που είμαι μαζί σας είναι για το παιδί, για προσφορά καλύτερης ποιότητας ζωής στο άρρωστο παιδί, στην προκειμένη περίπτωση στο άρρωστο παιδί με νοσήματα του πεπτικού που είναι πάρα πολύ συχνά και στα παιδιά και στους ενήλικες, προσφέροντας τους υπηρεσίες υγείας φιλικές προς το παιδί και στην οικογένεια, προσβάσιμες σε μεγάλη μάζα ασθενών, σύγχρονες. Θέλω να μεταφέρω λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία στην Εθνική Ασφαλιστική για τη δωρεά ενδοσκοπικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Να σας πω δύο κουβέντες μόνο για το Αγία Σοφία. Πιστεύω όλοι το ξέρετε. Ιδρύθηκε το 1897 και εγκαινιάστηκε το 1900. Είχε μόνο 16 κρεβάτια τότε. Το 2023 έχει 750 κρεβάτια. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτή η συνεργασία αποδεικνύει ότι αν δύο εταιρείες έχουν όραμα, πλάνο και κάνουν με εντυμότητα αυτό που πρέπει να κάνουν, μόνο εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα λοιπόν τα εισπράττουν οι πελάτες της Εθνικής που πάντα είναι για μας πρώτη προτεραιότητα. Οι συνάδελφοί μου είναι 300. Σύνεδροι σήμερα πρέπει να ήταν περίπου 180-200. Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Εθνικής. Επί 25 χρόνια συναπτά είμαστε πρώτοι, καθοδηγούμε αυτή την ατμομηχανή και αποτελεί μεγάλη τιμή για μας γιατί ανοίγουμε το δρόμο για όλες τις πωλήσεις γενικότερα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν όρια και οι άνθρωποι των άλλων εταιριών που αγωνίζονται στην πρώτη γραμμή είναι εξίσου καλοί. Παρ' όλα αυτά εμείς είχαμε πάρει μια σημαία να είμαστε ασυναγώνιστοι για λογαριασμό της εταιρείας μας και να καθοδηγούμε τις εξελίξεις. Μια εξαιρετική βραδιά, με πολύ αισιόδοξο για το μέλλον.
σήμερα είναι πάντα για μας πιο σημαντική μέρα. Έτσι. Είναι η πιο σημαντική μέρα, ερχόμαστε όλοι μαζί. Όπως λέει το πίσω εδώ το πανό, λέει είμαστε ένα. Αυτό είναι μια βασική αρχή από τουλάχιστον πάντα ήταν, αλλά νομίζω πλέον είναι ξεκάθαρο και στην επαφή μας και στη συνομιλία μας ότι δουλεύουμε σαν ένα σύστημα. Εκεί είναι η δύναμη της εθνικής, εκεί επενδύουμε και εκεί θα προχωρήσουμε. Το μήνυμα είναι απλό, είναι ότι σε δύσκολες στιγμές όπως σήμερα είναι εκεί που βλέπουμε πραγματικά ότι αυτό που κάνουμε έχει πολύ σημασία. Και αυτό μας ενώνει σαν ομάδα και μας βοηθάει να πετυχαίνουμε σκόπους και στόχους ακόμα πιο ψηλούς. Και νομίζω πως όλη η ομάδα το έδειξε εδώ. Είναι η καινούρια κουλτούρα, η καινούρια νοοτροπία της Εθνικής Ασφαλιστικής πάει μπροστά σε έναν κόσμο του αύριο που είναι όλο με περισσότερες προκλήσεις, αλλά μαζί θα το πετύχουμε. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και νομίζω, δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος. Σχεδόν ένα χρόνο είμαι εδώ και βλέπω μια φοβερή ομάδα. Και έχουμε πολλά να αλλάξουμε, συστήματα, τεχνολογία, πράγματα. Όλα αυτά θα γίνουν. Το πιο σημαντικό, ο άνθρωπος, όπως λέω πάντα, είναι εδώ, είμαστε μαζί και προχωράμε. Και σήμερα το βράδυ είμαι ακόμα πιο σίγουρος από αυτό, από τον κόσμο, ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση σε αυτό. Εμείς δίνουμε πάρα πολλά και αποφασίσαμε σήμερα να δώσουμε και επιπλέον 2 εκατομμύρια για ένα σκοπό που ακόμα δεν τον έχουμε δηλώσει, δουλεύουμε σε αυτό, σε λίγο θα το πούμε, αλλά νομίζω πως το πιο σημαντικό είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους ανθρώπους να το χρειάζονται. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να παίρνω ένα ασφάλιστο και να πληρώνω μια ζημιά. Ο ρόλος μου στην κοινωνία σαν εθνική ασφαλιστική είναι πραγματικά, okay, τυχαίνει μια φορά κάθε 50 χρόνια, τυχαίνει κάθε 10 χρόνια, πρέπει όμως να το παίξω σοβαρά αυτό το ρόλο. Και αυτά τα 2 εκατομμύρια είναι ένα ποσό που πραγματικά είναι πάνω από ό,τι τα συμβόλαια λένε για να υπερασπίσουν τους ανθρώπους, πραγματικά. Πώς είδες τους ασφαλιστές? Απίθανη, τι ωραία παρέα είναι αυτή. Εγώ είχα στο μυαλό μου κάτι άλλο. Αλλά τώρα βλέπω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχω τρελαθεί με το πόσο δεμένοι είστε σαν ομάδα. Κυρίως όμως, κάτι που πρέπει να εκτιμήσετε εσείς, έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο πολύ σας φροντίζει αυτή η εταιρεία. Γι' αυτό είσαστε ένα. Γιατί είσαστε ένα. Για το next deal μας δήλωσες. Πάντα τέτοια να ευχηθώ. Συγχαρητήρια.